Η αναπαράσταση των πηγαδιών και του συστήματο άντληση και διανομή του νερού βασίζονται κυρίω σε δεδομένα από τι καλλιέργειε οπροφόρων δέντρων, των γνωστών περιβολιών, του κάμπου Χίου, όπου αναπτύχθηκαν και τελειοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι σχετικέ τεχνικέ. Σύμφωνα με αυτά, όταν ξεκινούσε το σκάψιμο του πηγαδιού, οι τεχνίτε έσκαβαν μέχρι ένα ορισμένο σχετικά μικρό βάθο και στη συνέχεια κατασκεύαζαν τη λιθοδομή, δηλαδή την ξερολιθιά που συγκρατούσε τα χώματα. Πριν προχωρήσουν στη συνέχεια παρακάτω, σε μεγαλύτερο βάθο. Στην πρώτη φάση, κατασκεύαζαν και τέσσερι καμάρε, γνωστέ στοιχείο ω δοξαράδε, οι οποίε στήριζαν το σεντούκι, δηλαδή μια βάση για ένα πρόχειρο μάγκανο που χρησιμευε για να ανεβάζει τα χώματα όσο βάθαινε το πηγάδι. Προχωρώντας σταδιακά με αυτόν τον τρόπο, οι τεχνίτε έφταναν τελικά σε συμπαγή εδαφικού σχηματισμού. Από το σημείο αυτό και μετά, η διάμετρος του πηγαδιού μειωνόταν λίγο, ενώ δεν χρειαζόταν πλέον να υποστηρίζουν τα τυχώματα με λιθοδομή. Οι τεχνίτες συναντούσαν συχνά διάφορες φλέβες νερού, αλλά συνέχιζαν συνήθως το σκάψιμο, μέχρι να βεβαιωθούν ότι είχαν ανακαλύψει μια σημαντική φλέβα. Στο σημείο αυτό άνοιγαν μια τελική στενή οπή, γνωστή ως μακασιά, που συνέδεε την κύρια φλέβα με τον πάτο του πηγαδιού και πάνω τοποθετούσαν μια μαρμάρινη πλάκα που επέτρεπε τη ροή του νερού, αλλά εμπόδιζε σκουπίδια ή χώματα να φράξουν την οπή. Το κανονικό μάγκανο που τοποθετούσαν μετά την ολοκλήρωση του πηγαδιού ήταν ένα διπλό τροχό που τον συγκροτούσαν ο έξω γύρο και ο μέσα γύρο. Ο κάθε τροχό υποστηριζόταν από σταυροειδή ξύλα που ήταν γνωστά ω μάνε. Επί στήριξη παρήχαν και οι ξύλινε παραμάνε που διατάσσονταν ακτινοτά από το κέντρο κάθε τροχού προ την περιφέρεια. Ο έξω γύρο και ο μέσα γύρος συνδέονταν μεταξύ του με ξύλινα πιχάκια γνωστά ω σκαλοπάτια. Πάνω στα σκαλοπάτια πατούσε ο λιμπά, δηλαδή το σκηνή ή αργότερα σηματόσχηνο που πάνω του δένονταν οι κουβάδε γνωστή ω σικλιά. Η όλη κατασκευή μπορούσε να περιστραφεί πάνω σε ένα άξονα που πανω του δενονταν οι κουβαδε γνωστοι ω σικλια η ολη κατασκευη μπορουσε να περιστραφει πανω σε ενα αξονα που στηριζοταν στο σεντούκι με τα μαξιλάρια. Η εξωτερική επιφάνεια του έξω γύρου έφερε ξύλινες προεξοχές που συνέδεαν την κίνηση του τροχού με την κίνηση της ανέμης που εφαπτόταν με τον τροχό. Η ανέμη περιστρεφόταν γύρω από ένα κάθετο ω προς το έδαφος άξονα, γνωστό ως αγδάρτη. Η κίνηση στην ανέμη μεταδιδόταν από ένα ξύλινο δοκάρι τον γυρναίο, που στην άκρη του έφερε μια ειδική κατασκευή προξοχή τον σύρτη, που πάνω του προσδενόταν κάποιο ζώο, συνήθως μουλάρι ή γαϊδούρι και σπανιότερα άλογο. Η άντληση του νερού γινόταν ως εξή. Το ζώο ακολουθούσε μια προκαθορισμένη κυκλική διαδρομή και περιέστρεφε το γυρναίο που μετέδιδε την κίνηση στην ανέμη. Τα πεντοράδια της ανέμης μετέδιδαν την κίνηση στις ξύλινες προξοχές του έξω γύρου και κατά συνέπεια στο σύνολο του τροχού. Ο τροχός περιστρεφόταν και τα σικλιά βυθίζονταν διαδοχικά στο νερό και ανέβαιναν στην επιφάνεια μεταφέροντας το νερό. Τα σικλιά διέθεταν μια μικρή τρύπα στον πάτο του, ώστε να μην συγκρατούν τον αέρα όταν βυθίζονταν στο νερό, αφού αλλιώ δεν θα μπορούσαν να γεμίσουν. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο είχαν απώλειε όταν ανέβαιναν προ την επιφάνεια, αλλά επειδή ήταν τοποθετημένα το ένα κάτω από το άλλο, μεγάλο μέρο του νερού που έρεα από του πάνω κουβάδε κατέληγε στου επόμενου.